Μαζί μας ο Γιώργος Προπονάς. Coach, σήμερα η ομάδα έδειξε χαρακτήρα, αγωνίστηκε να πάει στον ημιτελικό του κυπέλου. Τελικά δεν τα κατάφερε στα πέναλτι. Το σχόλιο σας. Σήμερα μπορώ να πω ότι κάναμε μια πολύ καλή προσπάθεια όλοι οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας. Στην αρχή είχαμε ετοιμάσει ένα πλάνο το οποίο πάνω σε αυτό να βασιστούμε με αμυντική τακτική. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού και στην παράταση θα έλεγα. Αυτό που μας κόστησε σήμερα είναι τα γκολ τα οποία δεχτήκαμε, τα οποία είναι από ατομικά λάθη. Και όταν στο γήπεδο σου δέχεσαι 3 γκολ, είναι πολύ δύσκολο με αντίπαλο μια ομάδα με ποιότητα όπως είναι ο Πύργος να την αντιμετωπίσεις. Παρ' όλα αυτά, βρίσκαμε τα ψυχικά αποθέματα όταν μέναμε πίσω στο σκορ και πηγαίναμε στην ισοπαλία. Αυτό το πλάνο κράτησα μέχρι το τέλος. Είπαμε να πάμε το παιχνίδι μέχρι τα πέναλτι. Εκεί στάθηκε πιο τυχερή, αν θέλετε, για να μην πω πιο ικανή η ομάδα του Πύργου. Αξίζουν συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι όσον αφορά και τη διακύμαση και το πώς έγινε μέσα η διεξαγωγή του. Και συγχαρητήρια και καλή συνέχεια στην ομάδα του Πύργου που θα συνεχίσει το παιχνίδι. Τι κρατάει το Φιλότη από αυτή την εμφάνιση και από αυτή την παρουσία? Φιλότη κρατάει σίγουρα ότι η ομάδα έχει μέσα, απλώς πρέπει να υπάρχει συμμετοχή στις προπονήσεις. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να κρατήσουμε. Για μας απομένει το πρωτάθλημα να δώσουμε 3 παιχνίδια. Θα εξαρτήσουμε ό,τι πιθανότητες έχουμε για να μπορέσουμε να το πιστεύουμε.